Βρισκόμαστε στο χωριό Νεοχώρη, στο νότιο τμήμα της Ερήσου, με τον κύριο Βαγγέλη Σακάτο, δημοσιογράφο συγγραφέα. Καλημέρα κύριε Σακάτο. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Σε χαιρετώ, μου επιτρέπεις το ελληνικό, σε χαιρετώ και προσωπικά ιδιαίτερα, διότι είσαι και φορέας ενός σημαντικότατου ονόματος. Μεταξύ των άλλων υπήρξε και ο Παναγής Λεκατσάς, ο σπουδαίος αυτός ερευνητής της αρχαιότητας κυρίως, με τον οποίο είχα στενή σχέση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σακάτο, εσείς έχετε καταγράψει σε πολλά σας βιβλία την ιστορία της Κεφαλονιάς, την περίοδο της κατοχής, τη δράση του ΕΑΜ, του ΕΛΑΝ. Πείτε μας, μιλήστε μας για τα χρόνια αυτά εκείνα που ήσασταν... Ναι, εγώ γεννήθηκα όπως σας είπα το 30, 30 στις 30 του 21 μπήκα στα 92. Ο πόλεμος με βρήκε 10 χρονών. Συμβαίνει να είναι ο πατέρας μου από το Λιοχώρη Σακάτου και μάνα από τα Κομιτά τα Φιωρά του. Ζούσα από παιδί και στα δύο χωριά και λέω, έλεγα στην Ευρώπη όταν βρισκόμουν και στους επαναστατικούς κύκλους στους οποίους σύγχναζα μονίμως, έλεγα ότι είμαι επαναστάτης διεθνιστής αλλά παραμένω Έλληνας και δίνει Κεφαλονίτης και δίνει ο Χωρίτης και δίνει ο Χωριτοκόμητας. Ξεκίνησα από παγκόσμια, έφταγα τελείως σε παράτ και λοκάλ που λένε. Ναι. Πείτε μας με λίγα λόγια, ναι, κύριε Σακάτο, την, ναι, ιστορία εδώ της περιοχής. Ναι, αφήστε, εδώ πέρα το Λιοχώρη είχε περίπου 350 τόσους κατοίκους προπολεμικά. Και μέχρι το... Όλες αυτές τις εκτάσεις που βλέπεις απέναντι κάτω από τον δρόμο και λοιπά, πάνω ήταν όλες καλλιεργήσιμες, αμπέλια. Γι' αυτά, αν και άγωνο το μέρος, δεν έχει πολύ χώμα. Έφορα σημεία. Πολλά έφορα σημεία. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι μέσα στις τρύπες στο βράχο φυτεύαν κλίματα. Εμείς κάναμε 6 ειδών κρασιά εδώ, το σπίτι το δικό μου, η οικογένεια δική μου. Με τον πόλεμο που έπιασε, μετά το 40, υπήρξε η γενική φτώχευση του κόσμου και πείνα. Πείνα είναι κυριολεκτική. Και σταμάτησε ο κόσμος, καταρχήν και τα χτήματα που είχαν τα μπέλια, γιατί το Λιοχώρη, οι πλαργοί λέγανε στην Αγιαθημιά ότι εάν οι Λιοχωρίτες και οι κόμιτες ανοίξουν τα βαρέλια τους, σπάσουν τα βαρέλια τους με τα κρασιά και σπάσουν και τα πιθάρια τους με το λάδι, θα γεμίσει η Αγιαθημιά λάδι και κρασί κάτω. Θα πήγαινε στη θάλασσα, δηλαδή το κρασί, και από εκεί στην Άγια Θημιά. Λοιπόν, μετά δεν καλλιεργούσε κανείς τίποτα. Γιατί πρώτον, δεν είχε να φάει και άλλος δεν μπορεί να παρασκάβει γυστικός. Ο κόσμος δεν είχε να φάει, μάζαμε χόρτα. Λάδι είχαμε κάπως από τις ελιές, δεν είχαν ζημιά οι ελιές από όλα τα άλλα. Αλλά τα μέλια και αυτά χρειάζονταν καλλιέργεια. Δεν ερχόταν επίσης θιάφη, γιατί τα χρησιμοποιούσε για βόμβες ο Μουσολίνι, το θιάφη, και δεν Δεν υπήρχε το θιάφη ώστε να μπορέσουν να διαφύσουν τα μέλια. Να αντιμετωπιστεί η χολέρα και ο περονόσπορος. Έπρεπε να υπάρχει γαλαζόπετρα και θιάφη. Αλλά και να σκάβονται. Και τα μέλια δεν είναι δύο σκαψίματα. Ένα ανοίξεις κουλούμια που λένε τις ρίζες των δέντρων για να πάει νερό και μετά να τα κλείσεις την άνοιξη. Λοιπόν, τα περίφημα ετόπουλα των κομιτάτων. Ναι, μπορείτε αυτό, να μας πείτε δύο λόγια. Στα κομιτάτα. Λοιπόν, με την πείνα ο κόσμος πέρα ξαθλιώθηκε πλήρως. Δημιούργησε κάθε οικογένεια κάποια μικρά αυτά. Είχε κάποια ζώα, να πούμε. Πήρε με τα ζώα. Και το βράδυ τρώγα χόρτα, βάζανε λάδι, είχαμε ευτυχώς μόλιγο λάδι και πήραμε το γάλα. Η αντίσταση εδώ κυρίως αρχίζει να οργανώνεται στην Κεφαλονιά μετά την καταστροφή της Σάκουη.
αρχίζει να οργανώνεται και υπήρξε και η αντίδραση στην οργάνωση από την άλλη μεριά, διότι ορδές κεφαλονίτων ταγματασφαλιτών στην υπηρεσία των Γερμανών έκανα σημεία και τέρατα σε όλο το νησί. Ήταν πολύ, πολύ σκληρός ο αγώνας στην Κεφαλονιά, μου έλεγε ο Γιωργάτος, ο Μακαρίτης, ο παλιός ηγέτης του ΚΚΕ, ένας εκ των παλιών ηγετών του ΚΚΕ, μου έλεγε ότι ήταν πολύ σκληρός ο αγώνας στην Κεφαλονιά και εγώ το θυμάμαι σαν παιδί, όντως ήταν πάρα πολύ σκληρός ο αγώνας. Εμείς φύγαμε το 43 και πήγαμε στα Κομιτάτα στο μητρικό μου σπίτι και μέναμε. Το σπίτι αυτό το δώσαμε στο ΕΑΜ και το είχε το επάνω μέρος, το είχε ο Ρινός Βεροχοκομικός Σταθμός, μαζεύανε τα μικρά παιδιά και τα πρόσεχε μια γυναίκα και άλλες πηγαίναν στην εξοχή να βάσουν χόρτα, να φέρουν ξύλα, να βάσουν τις ελιές τους κλπ. Και από κάτω ήταν για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ΕΠΟΝ και για διερχόμενους αντάρτες. Στα Κομιτάτα υπήρξε η πρώτη μου επαφή εμένα με το ΕΑΜ ήταν η εξής. Στην πλατεία του χωριού που λέγεται στο Καρούσο ή στα Κομιτάτα, που δεν είναι εκεί η πλατεία δηλαδή, αλλά δεν σπάει ένα καφενείο και εκεί μαζεύονταν ο κόσμος στο κέντρο, και ακόμα εκεί μαζεύεται. Έρχεται ένας καθοδηγητής του ΕΑΜ, δεν ξέρω ποιος ήταν, και λέει, όποιος, οργίαζε η ζωοκλοπή τότε εδώ. Κάποιον στο βουνό, του πήγανε τον δέσσερα, του βάλανε το κεφάλι με σε μια τρύπα και του βάλανε πάντου μια πέτρα. Βαριά να πούμε, και πήραν το κοπάρι, το βάλανε σε ένα καίκι, το πήγανε στη Ρούμελ και το πουλήσανε. Λοιπόν, οργίαζε η ζωοκλοπή. Και εμφανίζεται ένας εκεί, ένας καθοδηγητής του ΕΑΜ και μίλησε δημόσια στην πλατεία και λέει: όποιος κλέψει γίδα, προβατήρα ή γελάδα έχει του φέκι. Η δε προδοσία θάνατο με τα βασάνων. Και τότε ρωτάω εγώ την μάνα μου, η οποία δεν είχε γραμματιζούμε, για να ήταν έξυπη γυναίκα και αγωνίστρια, τη ρωτάω τι θέλουν οι αντάρτες. Και μου λέει: την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Λοιπόν, εγώ το έδεσα αυτό και το μέχρι σήμερα το υπηρετώ. Μας μιλούσατε πριν για την παράδοση του οπλισμού, μάλλον την κατάσχεση κατά κάποιο τρόπο του οπλισμού της Άκουη, η οποία μεταφερόταν με καΐκια από τις παραλίες του Χοργοτά, της Αγίας Σοφίας και του Νεοχωρίου προς την Δυτική Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή ο οπλισμός της Άκουη... 239 Σύνταγμα του Ελλάς, 239 Σύνταγμα του Ελλάς και στην 7η Ταξιαρχία που ήταν για το Ιόνιο. Δηλαδή ο οπλισμός της Μεραρχίας Άκουη εξόπλισε όλη τη Δυτική Ελλάδα, τις δυνάμεις του ΕΑΜ και του... Ναι. Ήταν κάπως εξοπλισμένες, κυρίως από τα λάφυρα που είχαν πάρει από τους Γερμανούς. Αλλά εξοπλίστηκα πλήρως. Μετά εγώ βρέθηκα στην Ιθάκη, δηλαδή είχαμε πάει στην Ιθάκη, παιδιά πεινάγαμε εκεί και άλλοι κάναν τους οπάλιδες, άλλοι ξέρω εγώ βοηθάγανε κάποιους γέρους στις δουλειές τους εκεί, τις οικιακές, τις αγροτικές και ξέρω εγώ. Και εγώ έμενα σε δύο γέρους εκεί πέρα. Και μετά το τέλος του πολέμου είχε χάσει μάνα μου και έρχεται και έψαξε όλη την Ιθάκη να με βρει. Και πήγε στο διοικητή της πολιτοφυλακής που ήταν εδώ από τα Πατρικάτα, ο Ανέστης, ο αείμνηστος. Λέει, πού είναι ο Βαγγέλης, του λέει. Πού είναι ο Βαγγέλης, ο Ανέστη, λέει, εκεί στο χωριό, σε κάτι γέρος με γι' αυτό, ο Ραντάρτη να σε πάει. Και ο Ραντάρτη, και πάνω το βράδυ, εγώ και βρίσκω ένα ξηρομερίδι, τα Ραντάρτη, μια ιταλική στολή, μια μουστάκα, καθόταν στο σαλόνι εκεί του σπιτιού που έμενα. Είχε πάρει στα πόδια του τον τουφέκι του και μου λέει: συντροφάκο, σου φέρα την μάνα σου. Λοιπόν, εκεί, όταν. Τώρα πηδάμε από το άθεμα στα άλλα, θα τα πούμε. Όταν έγινε στο τέλος, μετά την απελευθέρωση, με την απελευθέρωση και πριν τα Δεκεμβριανά, ήρθαν στην Ιθάκη οι δυνάμεις του 239 Συντάγματος και άλλες δυνάμεις του Ελλάς. Με σκοπό να καταλάβουν την Κεφαλονιά. Γιατί στη συμφωνία του Λιβάριου της Γκαζέρτας υπήρχε γραπτή για αυτή ότι με την απελευθέρωση Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάγκεδο της καταλαμβάνει ο Ελλάς και Λευκάδα και Κέρκυρα ο Ζέρβας. Λοιπόν, και είχε έρθει εκεί πέρα, είχαν έρθει οι αντάρτες στην Ιθάκη και πήγα ό,τι κάτσα και συζήταγα όλη μέρα με τους αντάρτες. Ήμουν στην ΕΠΟΡ στην Ιθάκη, συζήταγα και μου λέγανε οι αντάρτες.
μου λέγει ένας αντάρτης μάλιστα ότι ναι, σε όλες τις, σε όλες τις, τις εμπειρίες οι πολυβολητές ήταν Ιταλοί του 239 συντάγματος, διότι εκτός των άλλων και ήταν οι πιο σκληροί πολεμιστές. Και εκτός των άλλων διότι γνωρίζανε τα όπλα τους οι Ιταλοί. Καλύτερα από εμάς, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, και έχω πει εγώ στην Ιταλία, στην Αλβανία, οι Ιταλοί που παραδιδόταν στην αρχή ομάδων, δεν θέλανε να πολεμήσουν, είναι κατά το καθεστώτο του Μουσολίνη. Αλλά κάποιοι δικοί μας σκοτώναν εχμαλό τους και το παθάνε και σταματήσαν να παραδίδονται. Ενώ εδώ, και εδώ πέσανε πολεμώντας εναντίον των Γερμανών, ας πούμε, αλλά και στον Αντάρτικο ήταν οι καλύτεροι πολεμιστές. Ο Μπαμπαλόγι έχει βραβευτεί επαντραγαθία στη μάχη της Αμφιλοχίας. Είναι η μεγαλύτερη μάχη της αντίστασης σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Εσείς, 2 μέρες κράτησε. Τότε, μικρό παιδί, ναι, θυμόσασταν εδώ τους αντάρτες να κατεβαίνουν και να μεταφέρουν τον οπλισμό. Πρόσεξε, ναι, ήμουν ακόμα εδώ. Μετά πήγα την άνοιξη εκείνης της χρονιάς πήγα στην Ιθάκη. Τα οποία με βάρκες το βράδυ. Λοιπόν, γινόταν το εξής, πρόσεξε. Έστειλε καταρχήν όταν άρχισε να οργανώνει το ΕΑΜ εδώ, το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής που ήταν ελληνοαγγλικό, έστειλε τον Ανδρέα τον Γαλιατσάτο, υπήλαρχο του παλιού υπηκού, από το Βαρύ, τον έστειλε εδώ, να φροντίσουν να μην επεκταθεί στον αγροτικό πληθυσμό το ΕΑΜ. Αυτή ήταν η εντολή του. Ναι, λοιπόν, ήρθε ο Γαλιατσάτος εκεί. Σε λίγο, μετά τη σφαγή της Άκουη, έρχονται πάλι στο Βαρύ ο καπετάν Φορτούνας με 40 αντάρτες. Υπήρχε δρόμος πάνω από την κορυφή του Καλού Όρους που κατέβαινε στο Σινιόρι, στα Διβαράτα, που απέναντι είναι η Φάλαρη, και από εκεί πήγανε στη Φάλαρη και μαζεύανε όπλα. Και φέρνανε. Τα όπλα τα είχαν πετάξει στο Ριδόν οι Γερμανοί από εδώ και από εκεί. Δεν τα θέλανε. Ναι. Δεν είχαν τι άλλα κάνουν, πολλά και αυτό που δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν. Βγάλανε το κινητό ωραίο και μετά από την άλλη μεριά το όπλο. Πήγε, εσύ έπαιρνε το κινητό ωραίο, το έβαλε σε όπλο, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ήρθαν οι αντάρτες αυτοί για το, και μαζεύανε τα όπλα. Και όσοι Ιταλοί θέλανε να αντιφασίσουν να περάσουν απέναντι, εδώ για το Ελλάν, ερχόταν στα κομιτάτα, κατεβαίνανε στα χωργωτά, τους περνάγανε οι χωργωτιανοί τσιμάδες, αντιστασιακή οικογένεια των χωργωτών εκεί πέρα, τους περνάγανε στην Ιθάκη ακριβώς απέναντι στον Αγιάννη και είναι Αγιάννης. Ακριβώς απέναντι. Ναι, ακριβώς απέναντι από τα χωργωτά. Αγιάννης, μετά είναι η, πώς λένε, παραλία της πόλης, η Λεύκη και μετά είναι ο Σταυρός, από όπου κατάγεσαι και εσύ εκεί πέρα. Και εγώ νόμιζα είσαι γιος του ταχυδρόμου, τα αδερφός σου λέγατσα. Ναι, λοιπόν, τους περνάγανε οι Θιακοί εκεί, απέναντι, οι χωργωτιανοί απέναντι και διασχίζανε την απόσταση της Ιθάγης, με τα πόδια, που δεν είναι μεγάλη στο σημείο που είναι το πιο χαμηλό σημείο εδώ πέρα. Διασχίζανε με τα πόδια, πήγανε πίσω προς το κιόλι και ερχόταν το καΐκι του, ερχόταν το καΐκι Άι Δημήτρης, που ήταν η ναυαρχίδα του Ελλάμ στο Ιόνιο, τους έπαιρνε και τους πήγαινε στο 239 Σύνταγμα. Και από εκεί τους κρατούσαν στο Σύνταγμα ή τους στέλνανε σε άλλες μονάδες του Ελλάδας. Πόσο σημαντικό λοιπόν ρόλο έπαιξε αυτές οι βάρκες εδώ των κατοίκων των κομιτάτων. Η επαφή της αντίστασης, όλη η ηγεσία της Κεφαλονιάς που έφυγε και πήγε στη Στεριανή Ελλάδα, από τα χωργωτά έφυγε. Η επαφή όλη γινόταν μέσω χωργωτών, κυρίως μέσω χωργωτών. Μάλιστα. Κύριε Σακάτο,
δύο λόγια να μας πείτε για τα περίφημα αετόπουλα των κομιτάτων. Στα αετόπουλα ήταν τα παιδιά του, τα παιδιά τα σχολικής ηλικίας, τα οργανωμένα στο ΕΑΜ. Είχαμε και ύμνο που έλεγε «Είμαστε αετόπουλα ματρόμητη καρδιά, περήφανα ελληνόπουλα μα του λαού παιδιά. Στον αγώνα θεριέψαμε κι εμείς και γίναμε της λευτεριάς φρουρή και της τιμής». Και έχει κι άλλους στίχους παρακάτω, δεν τους θυμάμαι τώρα. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Ναι. Υπήρχαν εδώ στα κομιτάτα ή στο λεωφόρο. Ήμουν αρχηγός στα αετόπουλα στα κομιτάτα. Καμιά πενταριά παιδιά κάτω από τις γιαγιάς μου την Καρυδιά. Για τρεις Καρυδιά όλη μέρα εκεί πέρα. Και πάνω στο πέτρινο μπαλκόνι του παλιού σπιτιού του Φιωρέικου, του πατρογονικού, κοιμάτιζε η σημαία. Υπήρχαν εδώ στο χωριό ή στα κομιτάτα κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι έκρυβαν Ιταλούς αντιφασίστες? Ναι, υπήρξαν. Στα κομιτάτα υπήρξαν δύο-τρεις. Υπήρξε ένας πρώτος ξάδερφος της μάνας μου, ο οποίος έκρυβε Ιταλό, κάποιος τον κάρφωσε και ήρθαν οι Γερμανοί στο σπίτι του εκεί. Αυτό δεν είχε σχέση με την αντίσταση. Ήταν άνθρωπος των καταστάσεων, αλλά πάντως έκρυβε. Είχε έναν Γερμανό, έναν Ιταλό, του δούλευε εκεί πέρα και τον έκρυβε, ας πούμε. Και κάποιοι τον καρφώσαν και ήρθαν οι Γερμανοί, βρήκαν το σπίτι κλειστό, ρίχνουνε μια σκόνη, μια πιστολιά, κάγε το σπίτι. Μετά κάτι μετέφερε όπλα απέναντι και υπήρχε θέμα που θα τα πήγαινε στη Σάμι ή που θα τα πήγαινε στη Λευκάδα για τους Καλατζέους, τους Σερβικούς που ήταν με το Γάκια και λοιπά, συνεργαζόταν με τους Γερμανούς, ή στη Ρούμελη στο 239 Σύνταγμα, υπήρχε θέμα και τελικά σφάχτηκε από το Γάκια μαζί με το Ραγιψιό του. Εσείς έχετε εικόνες ναι. Από, σαν μικρό παιδί από την παρουσία των Γερμανών εδώ στο χωριό και στα κομιτάτα. Οι Γερμανοί δεν ήρθαν καθόλου εδώ. Δεν ήρθαν καθόλου εδώ. Ιταλοί υπήρχε ένα φυλάκιο στο Ανατολικό που είναι το μοναστήρι που ήταν ο Φάος, το μεγάλο δέντρο εκεί που το ρίξε ο Ιαννός. Εκεί ήταν τα σύνορα Ερήσου Μιλάρου. Που κάτω στο μοναστήρι ήταν αυτό και ερχόταν εδώ οι Ιταλοί και μιλάγαμε μαζί τους, τα παιδιά, και μίλαγα perfect ιταλικά εγώ τότε. Και κάποτε ρώτησε κάτι ο πατέρας μου και το απάντησε ιταλικά και μου λέει τον κακό στο καιρό. Λέει ποιος το έκανε αυτό, Ιω, λέω εγώ. Ιω. Και με το Ιω, τον κακό στο καιρό, Ιω λες τα πρόβατα μου λέει. Και προσμήθηκα και δεν ξάμπησα ιταλικά τότε. Αλλά τώρα που... Πήγα και βιβλία μου στα ιταλικά, τσάντρα πάντρα, συνολούμε και ξέρω κάποια ιταλικά ας πούμε και κυρίως δεν είχα ξεχάσει τους αριθμούς. Μπορώ μέχρι άπειρο να μιλήσω ας πούμε, να μετρήσω ξέρω. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Σακάτο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Τιμή που μας κάνετε μεγάλη τιμή να μας υποδεχτείτε και να μας πείτε ιστορίες από την περίοδο της κατοχής. Και εγώ επίσης σε ευχαριστώ, να μιλάμε γενικό, είπαμε, ναι, εγώ επίσης σε ευχαριστώ και πρέπει αυτά να τα διαδίδουμε και να τα λέμε και να τα γράφουμε γιατί για τις νεότερες γενιές δεν ξέρουν τίποτα. Εγώ προσωπικά σας υπόσχομαι στο επανειδήν. Και εγώ το ίδιο. Καλή σας μέρα. Εγώ θα σου δώσω και μια δημοσίευση μου στην εφημερίδα Συντακτών που αναφέρομαι σε έργα του συνώνυμού σου, μεγάλου Παναγίλε Κατσά. Σας ευχαριστούμε πολύ.